Καλημέρα Στέφανα και θερμές ευχές μου στο ακρατήριο. Σε όλους μας. Έχεις δίκιο και εγώ τότε σου είχα στείλει και ότι αυτό τον αγώνα που κάναμε δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε. Σε όλα τα παιδιά του υγειονομικού χώρου και εμείς τα οποία ήταν μαζί μας εκεί στους δρόμους και οι οποίοι πήγαν με διάφορα κόμματα, είχα ευχηθεί ότι καλύτερο μπορούσα. Γιατί αυτό που κάναμε και αυτό που ζήσαμε δεν μπορεί κανένας να μας αναιρέσει. Ναι. Αυτό όπου είναι... και να είχαμε πάει. Αυτό είναι αλήθεια. Κυρία Ματσουκατίδου, γίνανε πολλά. Θέλω να προσπεράσω τα κείμενα τα οποία ήταν υπογεγραμμένα από εσάς, αλλά δεν ήταν δικά σας κείμενα και υπήρχε και άσχημη έτσι τοποθέτηση απέναντι και στον πατέρα Σιλιανό Καρπαθίου, που και αυτός έχει δώσει αγώνες. Νομίζω αυτά τα έχουμε διευκρινίσει. Αλλά εσείς ήσασταν ένα από τα στελέχη του κόμματος Νίκη που κατεβήκατε στις πρώτες εκλογές, βγήκατε πρώτοι σε σταυρούς στη Θεσσαλονίκη. Εν συνεχεία, στις δεύτερες εκλογές με τη λίστα δεν σας δόθηκε η δυνατότητα να είστε ξανά στα ψηφοδέλτια, παρά το γεγονός ότι εκλεγήκατε, δεν βρίσκεστε στη Βουλή σήμερα, γιατί την έδρα την πήρε ο αρχηγός του κόμματος, ο κύριος Νατσιός. Αυτό προκάλεσε κάποιους τριγμούς. Φτάσαμε όμως πριν από λίγες... Αν λέω κάτι λάθος, θα με διορθώσει τον δοσμό στο λόγο. Έτσι. Ωραία. Φτάσαμε όμως πριν από λίγες ημέρες, στα τέλη του Αυγούστου, να δεχτείτε και εσείς και άλλα στελέχη του κόμματος Νίκη. Την ανακοίνωση στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν η ίδια, το ίδιο κείμενο, ένα copy-paste κείμενο μέσω email από το βουλευτήριο το οποίο συνήλθε, που εγώ για το βουλευτήριο έχω εκφράσει τις ενστάσεις μου ως προς το ότι πρέπει να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που το απαρτίζουν. Και σας ανακοινώθηκε λοιπόν ότι φεύγετε από το κόμμα, διαγράφεστε από το κόμμα, γιατί η συμπεριφορά σας δεν συνάδει με τις αρχές που διέπουν το κίνημα. Και μάλιστα επιφυλάσσετε το κίνημα της Νίκης, έτσι το γράφει, για οποιαδήποτε νομική ενέργεια κριθεί αναγκαία για την προάσπιση της υπόλοιψης των προσώπων και των οργάνων της Νίκης, εάν εσείς μιλήσετε. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ένας εκβιασμός, το θέτω. Πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ πολύ. Κοίταξε, όταν είναι ένας εκβιασμός, πρέπει να είναι υπογραμμένο το έγγραφο. Το έγγραφο, αν θα το βλέπατε, δεν έχει υπογραφές. Το έχω μπροστά μου, δεν έχει. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους, όλο τον κόσμο, από όλη μου την καρδιά, για την ψήφο τους και την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό μου. Μάλιστα. Και αυτό καταφέραμε να είμαι σε πρώτες θέσεις. Επίσης, βέβαια, υπάρχει και προϊστορία, οπότε θα λίγο να ξεκαθαρίζω και αυτά που έγιναν στο ίδιο στο κόμμα. Παρακαλώ. Θέλω να επισημάνω, γιατί επικρατεί ότι βλέποντας ότι επικρατεί άποψη ότι η θέση του Προέδρου πάρθηκε αναγκαστικά και έμεινε εκτός γιατί δεν είχε άλλη δυνατότητα, αλλά αυτό το πράγμα δεν ισχύει, διότι από 25 Ιουλίου, όταν βγήκαν τα αποτελέσματα, υπήρχε η θέση για 5 μέρες της ΑΛΣ Αθηνών, της κυρίας Γρατσιάς, και ήταν πολύ ξεκάθαρο το πράγμα το οποίο μαθαίνω από τρίτα πρόσωπα, ότι ο πρόεδρος θα έπαιρνε της Θεσσαλονίκης. Και ήταν γι' αυτόν που μου το επισήμανε ο ίδιος αυτονόητο το πράγμα. Το αυτονόητο όμως το λες πριν ένα μήνα, θα το εκτιμούσα πολύ περισσότερο, έτσι. Mm-hmm. Αν θα μου έλεγε, γιατί εγώ εμείς, γιατί το κάναμε μαζί με τον κόσμο, ξεσηκώσαμε τον κόσμο και θα ήταν πολύ πιο τίμιο, γιατί ο κόσμος ξέρω ότι θα έχει εμένα ή το άτομο το οποίο εκτίμησαν ως εκπρόσωπό τους. Θα ήταν πιο τίμιο αν θα έλεγε ότι, ξέρεις, εγώ Βερονίκη δεν έχω δυνατότητα να σε βγάλω μπροστά, αλλά θέλω να είσαι μαζί μου και τον αγώνα σας θα το έχω εκτιμήσει και θα εκπροσωπώ τον κόσμο και την άποψη του κόσμου που είναι. Mm-hmm. Το πράγμα το οποίο δεν έγινε, τονίζω ακόμη μια φορά. Ενώ θα μπορούσε να έχει πάρει την Αλφα Αθήνας, λέτε, επέλεξε εν τέλει να πάρει την Αλφα Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Ναι. Και που καταλήξαμε ότι ο κόσμος που στήριξε εμένα φάνηκε ότι απλά στο πρόσωπό μου χρησιμοποιήθηκε. Μάλιστα. Δεν θέλω καν να σχολιάζουμε τι χαρακτηρισμούς που αυτής και αυτός ο κόσμος στο Zoom με βουλευτήριο, γιατί υπάρχει και αυτό το βουλευτήριο. Δεν κατάλαβα τι είπατε. Αυτός ο κόσμος στο Zoom. Ναι. Δεν θέλω να σχολιάζουμε τι χαρακτηρισμούς βαφτίστηκε. Στο Zoom, ποιο Zoom, τι εννοείτε, δεν κατάλαβα. Έγινε κάποιο... Περίμενε, έχουμε, σου είπα ότι έχουμε και προϊστορία. Μάλιστα. Έγινε κάποιο Zoom και το βουλευτήριο. Ναι. Γενικά. Χαρακτήρισε δηλαδή με άσχημο χαρακτηρισμό τον κόσμο ο οποίος ψήφισε εσάς. Ναι. Ναι, και δεν είναι το θέμα μόνο δικό μου και μόνο της κυρίας Λαρισαίας της Γιάκας, γιατί φάνηκε ότι ήρθαν με αυτό το τρόπο σε περισσότερες περιοχές. Απλά εμείς το κάναμε γνωστό προς τα έξω.
όπου έβγαινε η έδρα, κατέβασαν σε περισσότερες περιοχές τα δικά τους κομματικά στελέχη. Mm-hmm. Μιλάμε για 6 άτομα και βασικά είναι 6 γυναίκες οι οποίες ήταν σε πρώτες θέσεις, έχουν καπηλωθεί. Ίσως ενήργησαν και με σεξιστικό τρόπο. Σεξιστικό τρόπο. Είχαμε και το ένα κόμμα έχει γυναίκα βουλευτίνα. Έχει γυναίκα βουλευτίνα, η Άσπα Κουρουπάκη. Αλλά σε άλλες περιοχές, δηλαδή σε όλες τις άλλες περιοχές που έβγαινε η έδρα της γυναίκας, τις είχαν κατεβάσει. Μάλιστα. Και βάλαν τα δικά τους άτομα. Παραδείγματος χάρη, αυτή η θέση που λέω στην Αθήνα, η οποία υπήρχε στις 25 Ιουλίου, σε 5 μέρες την είχε βγάλει τη θέση για τον Βορύλα, ο οποίος επίσης κομματικός στέλεχος της Νίκης είναι, έτσι. Είναι βουλευτής ο κύριος Βορύλας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι τώρα. Και όχι, ναι, η κυρία Γρατσιά. Ναι. Αυτά όλα θα έλεγε κάποιος ότι μπορεί να γίνουν σε κάθε κόμμα, να γίνουν, ναι, κάποιες τοποθετήσεις. Ναι, μπορεί να γίνει σε κάθε κόμμα, ναι. Συμφωνώ. Αλλά εδώ το κόμμα αυτό προσδεύει ότι είμαστε λαός για τον λαό. Mm-hmm. Αυτές είναι αποφάσεις που τις πήρε ο κύριος Νατσιός ή το βουλευτήριο? Τι να σου πω. Δηλαδή, όταν μιλάς με έναν που καταφέρνεις να μιλήσεις, όταν μιλούσαμε με έναν, έλεγε ότι μίλησες με το βουλευτήριο. Βουλευτήριο στην ουσία αποφασίζει. Το βουλευτήριο εσείς ξέρατε ποιοι είναι, ποια στελέχη του απαρτίζουν? Είναι. Εμείς το ξέρουμε γιατί στο Zoom, το οποίο είχαμε εν συνέχεια μετά τις πρώτες εκλογές, γιατί θα έπρεπε να απολογηθούμε γιατί πήραμε τις πρώτες θέσεις. Να απολογηθείτε, τι εννοείτε, βγήκατε πρώτοι και θα έπρεπε να απολογηθείτε? Ναι, γιατί θεώρησαν ότι δεν είμαστε και τόσο κατάλληλοι, μας εκμυδένισαν, μας μείωσαν, μας είπαν ότι δεν έχουμε τα προσόντα, δεν έχουμε τις κατάλληλες γνώσεις νομικής, λες και οι υπόλοιποι τις είχαν. Δηλαδή, κατά τα άλλα αυτό θεωρείται χριστιανικό. Βγήκατε, κυρία, αυτό τώρα που λέτε, δηλαδή έγινε μια τηλεδιάσκεψη, το Zoom είναι μια πλατφόρμα που γίνονται, ναι, τηλεδιάσκεψεις. Ναι, έγινε μια τηλεδιάσκεψη. Αφού εκλεγήκατε εσείς στην πρώτη θέση, για παράδειγμα, της Α Θεσσαλονίκης, και εκεί συναντήσατε τα μέλη του βουλευτηρίου που δεν τα ξέρατε μέχρι πρότινος. Ναι. Και σας είπαν ότι... Όχι, τους είχα δει και σε ένα ακόμα Zoom να μας βάλουν μέσα στο κόμμα πριν τις πρώτες εκλογές, πριν 20 μέρες. Μάλιστα. Και σας είπανε μετά ότι δεν κάνετε για το ότι εκλεγήκατε, δεν είστε ικανοί. Όχι, περάσαμε μια έγκριση για ποιο λόγο εμείς έχουμε δικαίωμα να παραμείνουμε σε πρώτες θέσεις. Μάλιστα. Και μετά από αυτό το Zoom κατέβηκαν οι 6 γυναίκες σε άλλες έδρες. Μάλιστα. Και κάποια άτομα, όχι μόνο γυναίκες. Πόσα χρόνια είστε στην Ελλάδα, κυρία Ματσουκατίδου? 18. 18 χρόνια. Η καταγωγή σας είναι... Ελληνίδα από εξωτερικό. Ελληνίδα από το εξωτερικό. Ωραία. 18 χρόνια είσαι στην Ελλάδα, 18 χρόνια είσαι ως γιατρός στην Ελλάδα. 15 χρόνια. 15 χρόνια γιατρός. Ναι. Εν ενεργεία. Και 15 χρόνια εν ενεργεία γιατρός θεωρήθηκε από κάποιον από το βουλευτήριο, που ξαναλέω τα ονόματα παραμένουν επτασφράγιστο στο μυστικό, ως προς το ευρύ κοινό. Δεν ξέρω για πόσο ακόμα. Μπορεί και σήμερα μέσα στο πλαίσιο της εκπομπής να πω ποια ονόματα. Εγώ τουλάχιστον ξέρω ότι. Να ρωτήσω τουλάχιστον αν ανήκουν αυτοί εκεί. Σας είπαν ότι δεν είστε ικανοί να είστε βουλευτήνα. Με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Επίσης θέλω να ξεκαθαρίσω και το όνομα της κυρίας Διάκας, έτσι, γιατί κατά κάποιο τρόπο θα μιλήσω και εκ μέρους της, γιατί το είχαμε συζητήσει πολλές φορές. Μάλιστα. Η κυρία Διάκα, μάλιστα, δεν είναι θήτσα όπως παρουσιάστηκε προς το κοινό. Είναι η κυρία θεολόγος στις σπουδές της, με μεταπτυχιακές σπουδές επίσης, και είναι πολύ αξιόλογη και τίμια η κυρία. Μάλιστα. Και θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ο σκοπός μας δεν ήταν να πιάσουμε τις έδρες και τις καρέκλες για να έχουμε καλύτερες απολαβές, αν και κατηγορηθήκαμε επίσης γι' αυτό. Εμείς όλοι κάναμε τον τίμιο προεκλογικό αγώνα. Οι υποψήφοι της Νίκης, υποψήφοι βουλευτές σε όλη την Ελλάδα, σχεδόν 260 άτομα, είναι πραγματικά τίμιοι και αγαθοί άνθρωποι. Ο κόσμος τίμησε στα πρόσωπά μας αυτό τον αγώνα που είχαμε κάνει. Κάποιοι από εμάς, όπως και εγώ παραδείγματος χάρη, παραιτηθήκαμε από τις δουλειές για 2,5 μήνες και τρέχαμε, φαντάζει τώρα αυτό και μετά από τις αναστολές, έτσι, στη δική μου πρώτη περίπτωση και σε κάποιους άλλους υγειονομικούς. Παραιτηθήκαμε για να τρέξουμε για την πατρίδα και την Ορθοδοξία. Και αν θα μου είχε ζητηθεί αυτό, πάλι το ίδιο θα έκανα. Απλά, καταλαβαίνεις κάπου εκεί ότι στην τελική τον αγώνα σου
τον εκμεταλλεύουν. Δεν είχαν σκοπό να βάλουν τα άτομα που κάναν τον αγώνα. Εκτός από κάποιους, δύο-τρεις, οι κουρουπάκι τσιρώνης, οι οποίοι ήταν, βασικά, εντάξει, είναι από αυτούς που είχαν βγει στους δρόμους, μάλλον ήταν μόνο ο Τσιρώνης, ναι. Mm-hmm. Εντάξει. Αλλά στην προσπάθεια τους να καλύψουν τη δική τους αστοχία, και λέω για βουλευτήριο πάντα, για αυτό το μυστικό βουλευτήριο, το οποίο σύμφωνα με τον κύριο Μαυρομουστακάκη, δεν γνωρίζω από τότε, από πότε έγινε η κρίση για την Ολομέλεια. Δεν γνωρίζουμε πόσα άτομα είναι, γιατί ξέραμε ότι είναι 7. Ναι. Τελικά τώρα ακούμε ότι είναι 5. Κάποιοι διαγράφηκαν. Δεν ξέρουμε τα ονόματα. Γιατί στο Zoom, στην τηλεδιάσκεψη που είχαμε, αυτοί παρουσιάζονται σε εμάς με κάποια ονόματα, αλλά είμαστε σίγουροι ότι είναι αυτά τα άτομα. Ναι. Υπάρχει κάποιο καταστατικό το οποίο τεκμηριώνει τη θέση τους. Όταν προεκλογικά εγώ από εδώ, από αυτά τα μικρόφωνα, έλεγα ότι θα πρέπει αυτά τα μέλη του βουλευτηρίου να είναι γνωστά στον κόσμο και σε εσάς, και σε εσάς κυρία Ματσουκατίδου, οι οποίοι ήσασταν υποψήφοι με το κόμμα, δεχόμουν αδρυμία κριτική και μου έλεγαν ότι δεν πρέπει να λέμε, γιατί να λέμε, πρέπει να είναι. Αλλά εμένα αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω, θέλω να σας ρωτήσω, οι πληροφορίες μου λένε ότι είναι 7 τα μέλη. Δεν ξέρω αν έχουν φύγει κάποιοι. Πληροφορούμε για κάποιον και έχει σημασία και το ποιοι είναι κιόλας. Γιατί η Νίκη είναι ένα κόμμα το οποίο δεν ξέρω και θα σας ρωτήσω πώς τους κρίνετε ως προς την κοινοβουλευτική τους παρουσία τους τελευταίους μήνες μέσα στη Βουλή. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει προτάξει την Ορθοδοξία και τον Χριστιανισμό. Δεν το λέω κάτι λάθος? Ακριβώς, και γι' αυτό λέω ότι χριστιανικό είναι να χαρακτηρίσεις κάποια άτομα ότι δεν είναι κατάλληλα για την ενδυμασία και για την οτιδήποτε χαρακτηριστικό για τις γνώσεις, ότι δεν είναι κατάλληλα για το, να εκπροσωπεί τον κόσμο στη Βουλή. Προφανώς και όχι. Αυτό είναι χριστιανικό. Προφανώς και όχι. Ένα όνομα, Χάρης Ανδαρλής, δικηγόρος, ξέρετε αν είναι στο βουλευτήριο? Εγώ σου είχα πει, Στέφανε, ότι αναφέρουν ότι είναι αυτά τα ονόματα, αλλά ναι, δεν το ξέρουμε αν είναι τεκμηριωμένα. Α, άρα και εσείς ξέρετε αυτό το όνομα, αλλά δεν ξέρετε αν όντως ισχύει. Ναι, αυτό ακριβώς. Γιατί σου λέω ότι και το έγγραφο που μας στείλανε, και γι' αυτό μιλώ, τα λέω προς τα έξω, γιατί λέγαμε να μην μιλάμε, ας μην μιλάμε, γιατί να μην διχαστεί ακόμα περισσότερο ο κόσμος. Ναι. Αλλά τελικά το μπαλάκι πετάνε σε εμάς. Ο διευθυντής marketing, της Hyundai, ο κύριος Νάσος Δέδες. Ναι, υπάρχει εκεί. Υπάρχει. Αλλά σου λέω πάλι, επισημάνω ότι δεν γνωρίζω αν είναι αυτό το πρόσωπο που. Ο κύριος Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνος Καρακατσάνης, πυρηνικός γιατρός. Κοίταξε, όπως σου είπα, έχω κάποια ονόματα. Δεν ξέρω αν όντως ισχύει. Κάποιοι διαγράφτηκαν, κάποιοι είναι εκεί. Αυτό μπορούμε να μάθουμε αν ισχύει θα μας υπογράψουν. Ισχύει ότι ο κύριος, συγγνώμη λίγο, ισχύει, δεν αν το ξέρετε. Αν θα μας υπογράψουν το χαρτί. Καταλαβαίνω τι λέτε. Το χαρτί της διαγραφής σας είναι ανυπόγραφο. Ισχύει ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει, ρωτάω εγώ, έχει το, αν το ξέρετε να μου το πείτε, γιατί έχω αυτή την πληροφορία, ο άνθρωπος ο οποίος έχει τη διαχείριση του λογιστηρίου της Μονής Φιλοθέου και του λογιστηρίου της Νίκης είναι κοινός? Αυτό δεν γνωρίζω. Μάλιστα. Είναι ένας κύριος Θεόδωρος Ταξόπουλος. Αν, δεν γνωρίζω. Και θα μπορούσε ενδεχομένως και νομίζω το κίνημα... Ο κύριος Ταξόπουλος, υπάρχει ένας Ταξόπουλος βουλευτής ή μου φαίνεται? Όχι, μου φαίνεται. Δεν νομίζω ότι υπάρχει Ταξόπουλος βουλευτής. Ναι. Εγώ σου λέω αυτά που έζησα. Μάλιστα. Και δεν τα άφησα εκεί για να μην διχαστεί ακόμα περισσότερο ο κόσμος. Μάλιστα. Αλλά έπρεπε απλά με τον τρόπο μου να ενημερώσω τον κόσμο, ο οποίος με έπαιρνε και ρωτούσε γιατί δεν είμαι εγώ εκεί, με κάποιον τρόπο να ενημερώσω ότι δεν θα είμαι και να ζητήσω συγγνώμη. Πάντως εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το βουλευτήριο παίρνει τις αποφάσεις όλες. Δεν τις επιλαμβάνει ο κύριος Νατσιός. Κάπως έτσι λειτουργεί. Μάλιστα. Αυτά τα οποία λεγόντουσαν για τη χρηματοδότηση, τα χρήματα τα οποία έπεσαν προεκλογικά, εσείς τι ξέρετε γι' αυτό, κυρία Ματσουκατίδου? Εγώ ξέρω ότι δεν είχα πάρει ούτε ένα ευρώ. Βέβαια, ναι, δεν θα είχα ζητήσει κιόλας, γιατί σου είχα πει ότι θα το είχα κάνει πάλι για την πατρίδα μου. Ναι. Αλλά κατέληξα να είμαι στο τέλος του Αυγούστου, γιατί μετά από 1,5 μήνα πληρώνεσαι στο δημόσιο, ξέρεις, να είμαι με ένα λογαριασμό 1,87 ευρώ. Μάλιστα. Και ξέρω ότι και οι υπόλοιποι συνυποψήφοι αρκετοί είχαν πολλά προβλήματα με το οικονομικό τους το τέτοιο. Την οικονομική τους δυνατότητα, γιατί ναι, πληρώθηκαν αργότερα ή πήρανε κάποια δάνεια για να κάνουν προεκλογικό αγώνα. Από τότε, που διαγραφήκατε έχετε δεχτεί απειλές για να μην μιλήσετε εσείς?
Γενικά με είχαν κατά κάποιο τρόπο απειλήσει να κατεβάσω την ανάρτηση στο Facebook και επίσης να κάνω διαγραφή. Και απάντησα όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Μάλιστα. Γιατί το λέω, γιατί στο... Γιατί τους χαλάω εικόνα. Στο χαρτί της διαγραφής σας, ολονών σας, γράφει ότι επιφυλάσσονται για νομικές ενέργειες. Δεν ξέρω και αυτό κατά πόσο είναι χριστιανικό. Για να γράψει αυτό πρέπει να υπογράψεις. Ναι. Και όταν γράφετε, το χαρτί είπατε ότι το έχετε, έτσι. Το έχω, το όταν γράφεις το έγγραφο αυτό, ότι είναι πατριωτικό κόμμα νίκη, ενώ βάζουν το βουλευτήριο. Ναι, το βουλευτήριο δεν υπάρχει υπογραφή. Υπάρχει μια στάμπα, δημοκρατικό ναι. Πατριωτικό κίνημα νίκη, το βουλευτήριο. Και για μένα επίσης το έγγραφο αυτό, και θέλω να αποκαταστήσω και το όνομα ενός καλού ανθρώπου επίσης, είναι ο κύριος Ασλανίδης. Έτσι, γιατί εγώ έχω μία επισήμανση στην διαγραφή μου ότι πέρα από τη λόγω της διασποράς των ψευδών ειδήσεων και ψευδής πληροφορίας, διαγράφουμε επίσης γιατί κατεβαίνω με φιλικά προσκύμενο προς τη Νέα Δημοκρατία κόμμα. Παράταξη σε δημοτικές εκλογές. Ο κύριος Ασλανίδης κατεβαίνει ως ανεξάρτητος. Να το επισημάνω. Α, είστε υποψήφια τώρα στις δημοτικές εκλογές με ανεξάρτητη... Είμαι υποψήφια σε... δημοτικές εκλογές με ανεξάρτητη παράταξη με τον κύριο Ασλανίδη. Σε ποιο δήμο? Στο δήμο Παύλου Μελά. Α, ναι, και με επίσημη δήλωση του Μητσοτάκη στην έκθεση προχθές, ο Παύλος Μελάς δεν είναι δήμος ο οποίος στηρίζει κάποιον ο Μητσοτάκης ή η Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς. Ναι. Επίσης, σε αυτό το άτομο κάποτε είχαν προτείνει το ίδιο το βουλευτήριο, γενικά και όχι μόνο το βουλευτήριο, να μπει και αυτός στο κίνημα αυτό. Στο κίνημα της νίκης. Μάλιστα. Άρα πώς εσύ μπορείς να κατηγορήσεις κάποιο άτομο το οποίο δεν ξέρεις τι έργο έχει κάνει και δεν ξέρεις τι κάνει στη ζωή του. Με ποιο τρόπο κατηγορείς. Με ποιο δικαίωμα κατηγορείς. Πώς κρίνετε την παρουσία της νίκης του κόμματος που εσείς εμπιστευτήκατε για να κατεβείτε στις εκλογές αυτούς τους λίγους μήνες της κοινοβουλευτικής της θητείας? Με συγχωρείς Στέφανε. Πώς κρίνετε, λέω, την κοινοβουλευτική θητεία μέχρι στιγμής της νίκης? Πώς... Θα σου πω. Έτσι, παραδείγματος χάρη, στην Λάρισα, που υπάρχουν προβλήματα μεγάλα, δεν μίλησε εκπρόσωπος του κόμματος, ο κύριος Ρούντας, ο οποίος στην ουσία έχει πάρει την έδρα της κυρίας Ζιάκας. Στη Λάρισα. Ναι. Διότι δεν είναι ο τόπος ο δικός του, ίσως και δεν το πονά. Μάλιστα. Και μίλησε ο κύριος Βορύλας. Μάλιστα. Παραδείγματος χάρη. Στην, έχω και άλλα πολλά να πω, αλλά δεν θέλω να διχάσω. Εσείς θα αποφασίσετε, εγώ δεν σας βάζω τίποτα στο στόμα σας, εσείς λέτε αυτά τα οποία λέτε. Σε ό,τι έχει να κάνει με εσάς οι οποίοι προέρχεστε από το χώρο των ανεμβολίας των υγειονομικών με τον αγώνα που κουβαλάτε στις πλάτες σας, θεωρείτε ότι τον καπηλεύτηκαν αυτόν τον αγώνα? Πιθανόν, αλλά όχι μόνο αυτόν τον αγώνα, γιατί και τους όπου βλέπανε ότι μπορεί ο άνθρωπος να είχε μαζέψει αρκετό κόσμο, διότι εγώ ως Βιορίκα Βερονίκη Ματσουκατίδου προσωπικά δεν κουβαλάω μόνο αυτόν τον αγώνα. Κουβαλάω πίσω της πλάτη μου και έναν κόσμο πολύ αδικημένο και πονεμένο και διχασμένο. Τον κόσμο των Παλαινοστούντων, ο οποίος εδώ και 10 χρόνια, και κανένας από το κόμμα το συγκεκριμένο δεν μίλησε πια, γι' αυτό, εδώ και 10 χρόνια δεν λαμβάνει σύνταξη, αν δεν ζει στην Ελλάδα 28 χρόνια και πριν ήταν 40 χρόνια. Ο οποίος έχει δάνεια και ο οποίος επίσης πληρώνει πρόστιμα, ενώ πρόστιμα γιατί αν δεν είχε εμβολιαστεί. Εκεί δηλαδή αυτός ο κόσμος είναι νόμιμος και τυπικός, ενώ στη σύνταξη δεν είναι πολίτης της χώρας. Οπότε έβλεπα... Και πιστεύω ότι χρησιμοποιήθηκε όχι μόνο ο αγώνας των ανεμβολιαστών υγειονομικών. Χρησιμοποιήθηκε ο αγώνας ολονών και όχι ως ότι να ξέρετε. Όπου έβλεπαν τη ροή και έβλεπαν ότι μπορούμε να μαζέψουμε τους ψηφοφόρους, αλλά αυτό είναι λογικό και πιστεύω σε όλα τα κόμματα. Αυτό γίνεται παντού, ναι. Εντάξει. Αυτό ναι. Εντάξει, δεν είναι κακό να προσπαθείς να μαζέψεις ψηφοφόρους. Το θέμα είναι... Τους ψηφοφόρους που μαζεύεις να τους εκπροσωπήσεις κατά κάποιο τρόπο. Αυτό ακριβώς. Και το ερώτημα, και κυρία Βερονίκη, κυρία Ματσουκατίδου, το ερώτημα είναι, από ό,τι αντιλαμβάνω, η απάντηση στο ερώτημα είναι ότι λέτε ότι τουλάχιστον και τους ανεμβολίους αλλά και τους παλαινοστούντες που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να τους εκπροσωπήσει, δεν εκπροσωπούνται έτσι όπως θα θέλατε εσείς να εκπροσωπούνται. Αυτό καταλαβαίνω.
Στην ουσία δεν υπάρχει καθόλου, ναι. Ούτε τουλάχιστον σχετικά με τους παλινοστώντες δεν υπάρχει καμία αναφορά, δεν υπάρχει ο κόσμος αυτός για κανέναν. Μάλιστα. Σε τελευταία ερώτηση, γιατί με πιέζει ο χρόνος και θα πρέπει να σας αποδεσμεύσω, εκτός αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι εσείς που θα έχετε το χρόνο να το συμπληρώσετε. Βλέπω τώρα ξανά για ακόμα μια φορά αυτή την σφραγίδα που λέει δημοκρατικό πατριωτικό κίνημα νίκη. Εγώ θα βάλω δίπλα στο πατριωτικό και το χριστιανικό, γιατί είναι κάτι το οποίο το έβαλαν οι ίδιοι στο κάδρο της ταυτότητας της νίκης. Είναι χριστιανικό κόμμα η νίκη? Είναι πατριωτικό κόμμα η νίκη? Τι λέει η κυρία Ματσουκατίδου γι' αυτό? Απάντησε μου, Στέφανε, ένα κόμμα το οποίο δεν εκτιμά την απόφαση του λαού είναι πατριωτικό, είναι χριστιανικό? Σημασία έχει τι λέτε εσείς. Εγώ είμαι πολύ ξεκάθαρος απέναντι σε αυτό το κομμάτι. Για μένα οι άνθρωποι οι οποίοι εξελέγησαν, θα έπρεπε να είναι μέσα στα κοινοβουλευτικά έδρανα. Εάν ο πρόεδρος θα έπρεπε να πάρει κάποια έδρα, θα έπρεπε να είναι ενδεχομένως από πριν ξεκαθαρισμένο, εφόσον είχαμε δεύτερες εκλογές με λίστα, θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρο το πού θα κατέβει ο πρόεδρος και ποια έδρα θα κρατήσει. Και εννοείται ότι στη δική μου τη λογική όχι, αλλά σημασία έχει τι λέτε εσείς. Βέβαια, να σου επισημάνω, αυτό έγινε και σε άλλα κόμματα. Και ναι, είναι νόμιμο. Νόμιμο, αλλά, δεν είναι παράνομο. Ναι, αυτό, αλλά εδώ επικαλείσαι ότι είσαι κόμμα για τον λαό. Εκείνη η διαφορά. Ναι. Και δεν γνωρίζανε πριν από τον αγώνα τον δικό μας το κόμμα αυτό. Ναι. Καλά, δεν είναι μόνο η περίπτωση δική σας που είχατε την πρώτη θέση και την χάσατε. Ναι, ακριβώς. Χάσατε. Είπα, είναι και άλλα εσείς τη χάσατε, με την δικαιολογία ότι πρέπει ο πρόεδρος να πάρει κάποια άλλη έδρα. Και είναι και γίνεται, όπως το λέτε, και παντού κιόλας. Έτσι και ο Μητσοτάκης πήρε άλλη έδρα και ο Βελόπουλος πήρε άλλη έδρα. Ναι. Έχω πει ότι υπήρχε και για 5 μέρες και η άλλη έδρα, την οποία δεν σκόπευε ποτέ να την πάρει. Δεν ήθελε να την πάρει. Ναι. Δεν ήθελε. Δεν σκόπευε ποτέ, γιατί στην τηλεφωνική επικοινωνία μετά από ένα μήνα επιτέλους μου είχε πει ότι αυτονόητο είναι, ότι θα έπαιρνε αυτή την έδρα. Αυτονόητο είναι, μάλιστα. Αυτονόητο μόνο για συγκεκριμένα άτομα, όχι για εμάς. Τι να πω, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο. Ξανά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο για την ψήφο που δείξανε και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για αυτόν τον κόσμο και όχι για μένα. Μάλιστα. Γιατί για μένα την ιδιότητά μου και η εργασία μου την έχω. Ωραία. Την επόμενη φορά δεν θα μιλήσουμε για κομματικά. Την επόμενη φορά, κυρία Ματσουκατίδου, θα μιλήσουμε για ιατρικά, γιατί και εκεί υπάρχουν πολλές εξελίξεις. Εγώ να σας ευχηθώ και καλή επιτυχία. Είπατε Δήμο Παύλου Μελά, εκεί είστε υποψήφια. Δήμο Παύλου Μελά, ναι. Με τον κύριο υποψήφιο δήμαρχο Δημήτρη Ασλανίδη. Είμαι υποψήφια δημοτική σύμβουλος. Κάθε επιτυχία σας εύχομαι. Ευχαριστώ. Γιατί έχετε μέσα και πατρίδα και ορθοδοξία. Να είστε καλά, κυρία Ματσουκατίδου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.